μέσα ο Κουφάτς Καρπόνι. 2-0 μπροστά η εθνική ομάδα. Φώτσης, 4-0. Η ομάδα προσπαθεί να πιέσει, να μην να δυσχεράνει την ανάπτυξη παιχνιδιού. Εδώ η παγίδα. Κλέβουμε την μπάλα, Σπανούλης στον εφηδιασμό, 6-0. Ελ Χατίπ, που δεν έχει σκοράρει ακόμη εντός παιδιάς. Φοβερό κλέψιμο από το Διαμαντίδη. Αυτό είναι η επιτομή του μπάσκετ. Show time από τόσο νωρίς. Παπαλουκάς, η πάσα στο Ζήση. Συμπαίκτες πέρυσι μαζί, πρωταθλητές Ευρώπης. Το καλάδι τριών πόντων δίνει τη λύση όμως με αυτό το περιφερειακό σου το φεγγάλι. Μπουρούσης για τρεις. Μάλιστα. 32-17. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα, Διαμαντίδης. Ξανά στο Σοβοκλή. Καλά το κάθομα και το φάουλ. Μετά από 14 λεπτά στο ΆΚΑ. ΑΕΤ. Φεγγάλι για τρεις μπροστά στο Ζήση. Το σκαπίδισμα, το χαστούκι προς την μπάλα από τον Φώτση, Διαμαντίδης. Ζήσης ευθυδιασμός. Παπαλουκά στο κάρπο μας, 39-22. Φοβερή φάση. 39-22, εδώ αλλάζουν οι ρόλοι. Αποστάρει ο Διαμαντίδης από την πάσα του Σοφοκλή. Εξαιρετική κίνηση. Αλλά βεβαίως για τον Δημήτρη Διαμαντίδη αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική. Ζήσης. Του δίνει το σκήνο Γλυναδάκης. Υπήρξε ενδεχόμενο pick and roll εκεί. Ο Ζήσης θα τελειώσει τη φάση. 51-24. Προσπάθησε να κλέψει ο Ζήσης. Μαχμούτ σου τριών πόντων. 54-27. Μπάλα στον Βασιλόπουλο μέσα. Σκορτζανίτης ξανά το κάρφωμα. 58-29. Το έρμπολ από τον Ελ Χατίπ που είδε το τεράστιο κορμί του Σκορτζανίτη. Αντίκριτου. Βασιλόπουλος αλλάζει χέρι πάνω στην προσπάθεια. 67-31. Μαχμούτ. Πόνετ έξυπνα μέσα στην ελληνική άμυνα. Σκορτζανίτης χωρίς έλεος. Ρίντεζης. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Σπανούλης για 3. 77-37. Μπουρούσης εξαιρετική εκδήλωση ευθυδιασμού. Η πάσα του Σπανούλη. 86-90. Ό,τι βλέπουμε μας αρέσει. Είναι ελάχιστα. Να το. Αυτό είναι. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο που έχουμε δει. Παπαλουκάς πριν. Γεια σας, χάνει και μπάλα. Απίστευτη φάση. Τσαρτσαρής με αντίπαλο τον Σαμάχα. Περνάει, πάσα έξω, Ζήσης για 3. Εκατό. Με βοήθεια. Διαμαντίδης. Ακόμη 12 δευτερόλεπτα, η πάσα στον Τσαρτσαρή. Και θα τελειώσει το μάτς. Ή τουλάχιστον, δεν ξέρουμε. Τι μπορεί να μας επιφυλάσσει. Ακόμη 119-62 πιθανότητα. Όχι. Υπάρχει ακόμη περιθώριο και για άλλο ελληνικό καλάθι. Η Ελλάδα ξεκινάει εντυπωσιακά στο προολυμπιακό τουρνουά. Κερδίζει εύκολα 119-62 το Λίβανο μέσα σε αποθέωση. Εισπράττει το χειροκρότημα από τον κόσμο. Τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της. Μια σημαντική παρουσία η οποία βεβαίως θα αυξάνεται καθημερινά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.